προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των επιμελητηρίων, των 7 επιμελητηρίων της Ενωμένης Πελοποννήσου, για όλη αυτή την προσπάθεια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Λίκο Δεσπότη, τον Δήμο Αθηναίων, μια συμπολίτησά μας, συμπατριώτησά μας, η κυρία Εύα Κοντοσταθάκου, αντιδήμαρχος Αθηναίων από τους Μολάους Λακωνίας, να ξεκινήσει με ένα σύντομο χαιρετισμό. Πέρα σας. Χαίρομαι κι εγώ ιδιαίτερα ως Πελοποννήσια που είμαι, από τη Μάνη, από τη Λακωνία, που είμαι σήμερα εδώ και συμβάλλω κι εγώ όσο μπορώ σε αυτή τη διοργάνωση. Εμείς, σαν Δήμος Αθηναίων, παραχαρούμε με πολύ μεγάλη μας χαρά κάθε χρόνο αυτή την πλατεία Βραχμόνος, προκειμένου να διοργανωθεί αυτές οι ωραίες εκδηλώσεις που είδαμε πριν και η έκθεση των προϊόντων της περιοχής μας. Θέλουμε να το κάνουμε θεσμό μαζί με την περιφέρεια να γίνει κάθε χρόνο, να μπορούμε κάθε χρόνο να ο κόσμος της Αθήνας να έχει την ευκαιρία να απολαμβάνει τα προϊόντα της Πελοποννήσου. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί, πάντα θα στηρίζουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου και θα είμαστε πάντα κοντά σας. Να εκπροσωπώ τα επιμελητήρια των 7 νομών της γεωγραφικής περιφέρειας Πελοποννήσου σε αυτήν εδώ στη γιορτή. Πιστεύουμε ότι η καρδιά της Πελοποννήσου και η επιχειρηματικότητα χτυπάει αυτές τις μέρες στην πλατεία Κλαθμούνους. Ευχαριστούμε τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Πέτρο Τατούλη, ο οποίος με πολύ αγάπη έτσι έχει ενστερνιστεί την προσπάθειά μας και προσπαθούμε όλοι μαζί με συνέργειες να πετύχουμε τη διάδοση του τουριστικού προϊόντος, των προϊόντων της γης της Πελοποννήσου και του πολιτιστικού προϊόντος. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για όλη την ελληνική κοινωνία, η Πελοπόννησος είναι σήμερα εδώ προκειμένου να κάνει γνωστό στο κοινό της πρωτεύουσας το προϊόν της. Το προϊόν του πρωτογενού τομέα, το πολιτιστικό προϊόν, το τουριστικό προϊόν. Και ελπίζω ότι μέσω της πρωτεύουσας θα καταστήσουμε γνωστό αυτό το προϊόν παγκοσμίως και κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο. Πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση των υποδομών η Πελοπόννησος πλέον είναι προάστιο εντός και εκτός εισαγωγικών της πρωτεύουσας. Συνεπώς, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα του τόπου μας μπορούν να οδηγήσουν με την κατάλληλη αξιοποίηση στην αναστροφή της σημερινής δύσκολης κατάστασης. Σας περιμένουμε στην Πελοπόννησο για να γνωρίσετε τον τόπο μας, να γευτείτε τις γεύσεις του, να δείτε τα προϊόντα του. Ιδέα, σπουδαία οργάνωση, σπουδαία εκτέλεση. Συγχαρητήρια κύριε Περιφερειάρχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δύο κουβέντες μόνο από τη μεριά του τουρισμού. Το πρώτο ήταν ότι ο έντος φέτος και αυτή τη στιγμή συναντιόμαστε σε μια πολύ καλή στιγμή. Ήταν μια χρονιά σταθμός. Όλος ο κόσμος μιλάει γι' αυτό, σε όλες τις γωνιές της γης, με ό,τι σημαίνει αυτό για την οικονομία μας και κυρίως για τις 900 τόσες χιλιάδες εργασίες εργασίες για τους συμπολίτες μας σε μια εποχή που το έχει ανάγκη. Η Πελοπόννησος συμμετείχε πάρα πολύ αποφασιστικά σε αυτή την πολύ μεγάλη εξέλιξη. Υπάρχουν πόλεις στην Πελοπόννησο οι οποίες εμφανίζονται με την πρωτιά του ρυθμού ανάπτυξης, ρυθμού αύξησης στις αφήξεις. Μιλάμε για πολλές φορές νούμερα τα οποία είναι περίπου στο 40 και στο 45%. Πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη συμμετοχή της Πελοποννήσου σε αυτή τη χρονιά σταθμό. Μια κουβέντα για τον αιώνα. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς πρέπει να πάρουμε τις δικές σας ομορφιές, πρέπει να πάρουμε τα δικά σας ιστορικά στοιχεία, τα σχετικά πλεονεκτήματα στον πολιτισμό ή σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με μια περιφέρεια, να τα πάρουμε και να τα προβάλλουμε σε όλες τις γωνίες της γης. Πρέπει να σας πω ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν η πρώτη περιφέρεια η οποία ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννης Κλειδεμού προκειμένου να συνεργαζόμαστε. Και είχαμε πολύ μεγάλα κέρδη από αυτή τη συνεργασία
και ένα από αυτά ήταν για τη σημερινή εκδήλωση, όπου ήμασταν οι πρώτοι, η οποία τουιτάραμε τη σημερινή εκδήλωση, επιμένω, σε όλες τις γωνιές της γης. Οπότε αυτό κάτι σημαίνει, για αυτό το οποίο κάνει η Πυροπόννησος, γιατί φέρνει αυτές τις φωτιές και γιατί στην χρονιά του 2014, που όλα δείχνουν, αν δεν γίνει κάποιο λάθος, θα είναι εξίσου αισιόδοξη, ίσως και καλύτερη από το 2013. Να πιστοποιήσω ως άνθρωπος των εξαγωγών τα τελευταία 25 με 30 χρόνια την πραγματικά πολύ ουσιαστική και σημαντική δουλειά που γίνεται από την πλευρά της περιφέρειας Πελοποννήσου. Όχι μόνο στο branding της ίδιας της περιφέρειας που ακολουθεί τις επιταγές του σύγχρονου περιφερειακού marketing, αναδεικνύοντας όλα εκείνα τα περιφερειακά πλεονεκτήματα που πρέπει κάθε περιφέρεια ξεχωριστά να αντιληφθεί, ούτως ώστε στο εξωτερικό να δείξει τα προϊόντα της με αυτές τις επιταγές, αλλά απέναντίας συνδυάζει την λογική του σύγχρονου design, βγάζοντας από τα πελοποννησιακά προϊόντα εκείνη όχι μόνο την ποιοτική διαφοροποίηση και αξία τους, αλλά την μετουσιώνει σε μια σύγχρονη συσκευασία. Η δουλειά που γίνεται στο κομμάτι των εξαγωγών είναι πάρα πολύ σημαντική, έχουν μια σημαντική και ουσιαστική συνεργασία με τον οργανισμό, την περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη, αλλά και με την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη, και οφείλω να τους ευχαριστήσω και τους δύο. Και σήμερα, με το κλείσιμο της χρονιάς, μετά από πολύ σημαντικές παρουσίες που είχαν στο εξωτερικό, στα μεγαλύτερα εκθεσιακά γεγονότα, βοηθώντας ουσιαστικά και οικονομικά τις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου, του ενιαίου γεωγραφικού διαμερίσματος, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, σήμερα κλείνει αυτή η χρονιά με ένα αισιόδοξο τρόπο, σε ένα πελοποννησιακό πανηγύρι.